μου ήρθε κάτι άσχημα που δεν μου αρέσει. Αγαπού, ε. Αγαπού, δεν γονέω. Ω, θα κρίνω νομίζω. Hey, καρινιός! Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα έχω εδώ πέρα μαζί μου τον Αλέξη, γιατί θα κάνουμε ένα challenge φαγητού. Ένα challenge, λοιπόν. Το συγκεκριμένο, όπως είδες και από τον τίτλο, θα είναι γλυκό versus αλμυρό. Δηλαδή, θα έχουμε κλειστά τα μάτια μας με αυτές εδώ πέρα τις μάσκες και θα δούμε ποιος θα τύχει τα περισσότερα γλυκά ή αντίστοιχα αλμυρά. Δεν έχει νικητή και χαμένο το συγκεκριμένο challenge, είναι τι σου αρέσει να τρως. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ τα γλυκά. Εμένα τα αλμυρά. Αν πρόκειται και πεινάω, εννοείται πως μου αρέσουν τα αλμυρά, το τονίζω, αλλά γενικότερα είμαι γλυκά τζου, δεν θα έλεγα όχι σε με γλυκό. Τώρα βέβαια δεν γνωρίζουμε τι γλυκά και τι αλμυρά πράγματα θα έχουμε, γιατί θα το διαλέξει η αδερφή μου. Να πω σε αυτό το σημείο να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι μου, αν σου αρέσουν έτσι τα challenge φαγητού, διάφορα έτσι challengeάκια με φαγητό και όλα αυτά, γιατί κάνω πάρα πολύ συχνά τέτοια challenges. Και αν σου αρέσουν γενικότερα challenges ζευγαριών, μπορείς να ακολουθήσεις και το YouTube κανάλι που θα βρίσκεται στις κάρτες αλλά και από κάτω στην περιγραφή. Εννοείται όμως, αν θέλετε και περισσότερη παρέα και να δείτε τι κάνουμε στον ελεύθερο μας χρόνο, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, γιατί ανυπομονώ να δω τι θα τύχει ο καθένας. Τέλεια. Ξεκινάμε, φοράμε τις μάσκες μας. Η αδερφή μου, οπότε είναι έτοιμη. Ελένη, μην αργείς, θα κοιμηθούμε εδώ πέρα από αυτές τις μάσκες. Είναι μάσκες ύπνου γι' αυτά. Θα μας τοποθετεί μπροστά μας σε αυτό που θέλουμε και θα επιλέγουμε αν θα το κρατήσουμε ή όχι. Πιάτα ακούω. Τι θα ήταν, δεν θα ήταν πιάτα. Δεν ξέρω. Ξεκινάω εγώ πρώτη να διαλέξω. Επιθυμώ να το αλλάξω το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση μου κάνει. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Αυτά είναι τώρα σκεπασμένα. Μπορώ να κοίξω πάνω. Ναι. Α, εντάξει, τρόμαξα. Ωραία, πάμε. Σηκώνω εγώ. Οπα, κοπελιά. Σηκώνω εγώ, εσύ από κάτω. Οκ. Μου ήρθε κάτι άσχημα που δεν μου αρέσει. Όχι, κάτσε, εγώ δεν μίλησα τίποτα. Ανοίγω τα μάτια μου, δεν έχει νόημα. Τώρα νομίζω ότι ό,τι και γίνει έγινε. 1, 2, 3. Και εγώ γι' αυτό λέω, όχι, και εγώ αυτό πιο πολύ θα ήθελα. Παιδιά, είχα κρεμμυδάκι. Και δεν μου αρέσουν καθόλου τα κρεμμύδια. Η αδερφή μου ξέρει να παίζει άσχημα, νομίζω. Ελένη. Ο Αλέξης έτυχε μια κουταλιά μερέντα. Για να κερδίσεις αυτό το challenge, πρέπει να φας ό,τι και αν έχεις μπροστά σου. Νομίζω ότι φαγητά που συχαίνομαι. Αν φάω εγώ αυτό εδώ πέρα, το ξέρω ότι θα μου κολλήσει όλα στα δόντια έτσι. Παιδιά, θα μυρίζω. Άστα, δεν χρειάζεται καν να έχεις το στόμα σου. Μόνο φάτο. Μόνο φάτο. Πάρτα. Προσπαθώ να μην έρθει σε επαφή με τα δόντια. Ο καθένας με τον πόνο του εδώ πέρα. Σ' αρέσει η μυρωδιά αυτή, ε. Εμένα καθόλου. Μετά το challenge φάει κι ένα εσύ. Για να μην το νιώθεις, την βρώμη μου. Προσπαθώ νερό. 1 hour later. Και αφού επιστρέψαμε στο όδιο και αυριαβείς, έχουμε μπροστά μας τα άλλα δύο πιάτα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις μάσκες γι' αυτό. Ωραία. Εγώ θα τα ανακατέψω και εσύ θα διαλέξεις. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι. Εγώ έρχομαι απλά να μου τύχει κάτι αλμυρό αυτή τη φορά, γιατί έχω λιγωθεί αλήθεια, μόνο με την πρώτη κουταλιά. Θέλω να... θέλω να το κρατήσω. Ντά, μου τόσο κρεμμύδι που έχω φάει δεν μυρίζω τίποτα τώρα. Μόνο το κρεμμύδι μου μυρίζω. Ανοίγουμε. 1, 2, 3. Α, τι μπράβο. Αγγούρι, παιδιά, είναι αγγούρι. Και εγώ έχω μέλι πάλι. Εγώ το φάω. Πρέπει να το φάω τώρα οπωσδήποτε. Εν τω μεταξύ μας τυχαίνουν τα ανάποδα. Όλο. Δεν σου γλυκά είναι όλα. Δεν του αρέσουν καθόλου τα γλυκά. Αφού λιγοστεί. Δεν μπορώ άλλο. Να με πάρει κάποιος από εδώ. Θα την πάρει, ξέρω εγώ. Εμένα τα αγγούρι είναι από τα αγαπημένα μου λαχανικά. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στο σχόλιο ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο λαχανικό. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίο. Θα σαν λατίτσα. Και δικαίωτα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο παρόλα αυτά. Αχ, το επόμενο δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι. Σε παρακαλώ, θέλω να μην είναι γλυκό. Σε παρακαλώ, να μην τύχει γλυκό. Εσύ δεν αντέχεις άλλο. Δεν αντέχω, αλλά έχω φάει τα δύο πιο γλυκά πράγματα νομίζω πάνω στον κόσμο. Εγώ έφερα αηδία το κρεμμυδάκι. Έχουμε πιάτα μπροστά μας τώρα. Εγώ δεν πιάνω πιάτα. Εγώ έφερα εσένα. Μυστικό ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Η Ελένη μου το παίρνει. Εγώ ακόμα δεν έχω πιάτα.
Ωραία, εγώ το πήρα. Όχι, κάτι άντρα. Επιλέγω να το κρατήσω γιόλο. Ό,τι και γίνει, έγινε. I saw the light. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Ναι, ένα. Δεν ξέρω γιατί είναι χώρο μου για το συγκεκριμένο. Ένα. Δύο. Τρία. Damn it, yeah. Τι ακριβώς είναι αυτό, κανέλα. Τι είναι αυτό, Ελένη. Δεν ξέρω, το δικό μου είναι πιο σκούρο από το δικό σου. Κακάο μυρίζει, καλέ. Κακάο! Εγώ έχω κανέλα. Α, και εγώ κακάο έχω. The fold. Και πώς είναι το ένα αλμυρό και το άλλο γλυκό. Το ένα είναι σκούρο κακάο. Μάλλον το δικό μου θα είναι σκούρο. Ναι, και το άλλο μου ζάχαρη. Τουλάχιστον έστω έτσι. Εβίβα. Εβίβα. Περίμενε, περίμενε. Ένα. Δεν ξέρω. Δεν έχω πει ποτέ έτσι κακάο. Σιγά καλά, άντε πάμε. Μια μπουκιά και έξω. Τρία. Oh my god. Μου είδα και γλώσσα μου. Oh my god. Τι ακριβώς έχω πάθει. Oh my god. Μάλλον δεν κάνω την μπλούζα. Αγάπη, ε. Αγάπη, δεν κάνω. Νομίζω η Ελένη θέλει να... Έχει κολλήσει το χείλο μου. Έχω κάνει γένεια, μου φαίνεται. Κόλλησε το χείλο με αυτό να πούμε εδώ πέρα. Ήταν το πιο μικρό πράγμα που έχω φέρει στη ζωή μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω κάνει γένεια. Έχω κάνει μουστάκι. Έχει κουρίνει γένεια με περίοδο εδώ κάτω. Δηλαδή τι θα γίνει εδώ τώρα, θα είμαι έτσι για το υπόλοιπο του βίντεο. Όχι, πάω να το διορθώσω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι. Όχι, απλά εδώ πάνω, επειδή δεν ξέρω το φω πέφτει είναι, ή όντω έχει εδώ πέρα. Εδώ είναι πιο σκούριο για ένα περίοδο. Πάραξε με αυτό και έρχομαι. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Παιδιά, νιώθω ότι έχω κάνει γένεια αυτή τη στιγμή. Και πώς το έφαγα έτσι, γιατί έτσι. Βάφτηκα υποτίθεται, αλλά νομίζω ακόμη εκεί είναι, δεν ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω όλο το ρουανανίσκο μου, δεν ξέρω τι, έχει μουδιάσει. Νιώθω ότι δεν νιώσω γέση από εδώ και πέρα. Το χείλη σου... Το χείλη σου έχουν γίνει καφέ. Είναι φυσικό κραγιόν. Μην το δοκιμάσετε ποτέ. Ξέρεις τι, είναι σαν αυτό με την κανέλα που βάζεις με κουταλιά κανέλα και το φτύνεις. Εμένα μου διασώ το στο στόμα μου. Εγώ το είχα κάνει αυτό. Το είχα πάει. Σε challenge. Το θυμάζε. Ναι, το θυμάμαι. Ψάξτε το στο κανάλι για το τιμή. Ψάξτε το. Πάμε στο επόμενο τώρα. Ελπίζω να είναι κάτι καλό. Τώρα αυτή τη στιγμή θα το πιστέψεις να σου πω ότι εύχομαι ένα τείχο γλυκό. Δεν μπορώ. Εγώ δεν με ενοχλεί. Ήταν αρκετά γλυκό το δικό μου κακάο. Δεν το κατάλαβα. Απλά με λέρωσε. Φυσικά το δικό σου ήταν αρκετά γλυκό το κακάο. Εννοείται. Ετοιμό. Ωραία λοιπόν. Ο Αλέξης διαλέγει, ναι, αν θα το αλλάξουμε ή αν θα το κρατήσει βασικά. Πριν το κράτησα, δεν κάνω λάθος, τώρα θα το αλλάξω όμως. Λοιπόν, εσύ από κάτω, εγώ από πάνω, εντάξει. Οκ. Ανοίγουμε. Τι είναι, αφού πήρες την επιλογή σου, την απόφασή σου. Λοιπόν, θα το σηκώσουμε με το 3. Ένα, δύο... Περίμενε, πες μου τι θέλεις πρώτα. Θες κάτι γλυκό ή αλμυρό. Γλυκό θέλω τώρα, σου είπα. Δεν αντέχω άλλο, πάμε. Αλμυρό θα είναι. Το ξέρω. Ένα, δύο, τρία. Κάντε μια που με δέρνει. Ο Αλέξης πήρε μάτζι. Εγώ πήρα κουλουράκι. Την επόμενη φορά θα πω το αντίθετο από αυτό που θέλω. Τι τρως κιόλας. Ναι, να μου πεις, είναι εύκολο εγώ. Πρέπει να το φας. Θυμίζει. Θυμάσαι αυτές τις σούπες τις έτοιμες που έχει που ρίχνει μόνο νερό μέσα. Αυτή θυμίζει τη μυρωδιά. Το θέμα είναι η γεύση, αγάπη μου, όχι η μυρωδιά. Έχεις φάει ποτέ σκέτο μάτζι. Όχι, νομίζω, δεν ξέρω βασικά. Α, έχω δοκιμάσει λίγο, ναι, αλλά πολύ ελάχιστο. Όχι τέτοιο ολόκληρη κουταλιά να πούμε σχεδόν. Τσιγάνη κουταλιά. Τσιγάνη κουταλιά, είπε και έφαγε το μπισκότο της ολοχαρά. Σαν κατσίκα. Μου έδιασε το λίγο στο στόμα. Θα κρίνω νομίζω. Έχει να κρίσει. Η γλώσσα μου βασανίζεται αυτή τη στιγμή. Πουφ. Ναι, πουφ εκεί μέσα όπως είναι όλα. Πώς πω. Το κουλουράκι ήταν ωραίο. Θα τρώω ένα. Special. Έχασα το σίγμα μου. Το μάτζι είναι πάρα πολύ αλμυρό. Έχω δοκιμάσει και σε κύβο κνόρε έτσι λίγο όταν περίσεψε. Το έκανα έτσι και ήταν πολύ αλμυρό, αλλά είναι ωραίο. Ναι, φάει πρώτα εσύ κακάο και μετά μάτζι να σου πω πως είναι. Η γεύση τώρα. Αχ, άκρισες, αγάπη μου. Μην κλαις, θα σου πάρω και γλυκό. Σε κουλουράκι. Θες να πιεις κάτι, νερό, κάτι. Θέλω όλο όχι τώρα. Θα κάνουμε όλο το τσάντζ μέχρι το τέλος και μετά. Αν δεν αντέξω, το πω. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Τώρα αυτό είναι τελευταίο. Νομίζω αυτό το challenge είναι ένα από τα κακά challenges. Το συγκεκριμένο δεν πρέπει να πιάσει το πιάτο, οπότε έχετε να πάρει τα χέρια σας από το τραπέζι. Ναι. Παιδιά, πείτε μας ποιος πιστεύετε ότι έχει κερδίσει μέχρι τώρα. Εγώ ή ο Αλέξης. Ναι. Νομίζω θα το κρατήσω. Το κρατάς. Ναι, δεν με νοιάζει. Ωραία. Γιόλου.
Τι είναι αυτό? Γιατί το ένα είναι ψηλό και το άλλο είναι κοντό? Μανιτάρι μαγικό. Ένα. Περίμενε. Πες μου τι πιστεύεις ότι είναι και είναι έτσι. Α, το είδα νομίζω. Είδα ότι είναι ποτήρι. Δηλαδή δεν είδα τι έχει μέσα. Ποτήρι. Δεν ξέρω, είναι αλμυρό υλικό. Μπορείς να βάλεις κάτι αλμυρό σε ποτήρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μην είναι πάλι σκόνη. Δεν θέλω να είναι πάλι σκόνη. Ένα. Δύο. Τρία. The food. Αλμυρό. Φάντα. Πορτοκαλάδο. Κρετζίνι είναι. Τουλάχιστον στο τέλος μου ήρθε κάτι έτσι ωραίο να ξεπλύνει το στόμα μου, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ωραίο είναι. Συγγνώμη, επιστρέψε λίγο. Απραμένα το απολαύσω μετά από όλο αυτό. Νικητής, νομίζω ότι. Δεν ξέρω βασικά αν υπάρχει νικητής. Ας ψηφίσουν τα παιδιά ποιος πιστεύουν ότι νίκησε. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Θεανό ή Αλέξης. Πείτε μας ποιος από τους δυο πιστεύετε ότι κέρδισε στο συγκεκριμένο challenge. Και πείτε μας αν θέλετε να δείτε και άλλα αντίστοιχα βίντεο. Ίσως ένα part 2 ή κάποια άλλα challenges έτσι με φαγητό. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like. Subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!